Έλεγα για να κάνω μια γέφυρα, ο κόσμος που μας παρακολουθεί να καταλάβει ότι την πορεία ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών του Δήμου θα την πληρώσει αυτός. Τον αφορά. Δεν αφορά κάποιους άλλους. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα είναι να κάνει. Είναι όμως, κύριε, με επιτρέπετε την ερώτηση. Είναι άποψη, είναι... γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι, είναι ιδεολογικό το θέμα. Δεν είναι, είναι καθ... πραγματικό, ρεαλιστικό, ακούστε, πρακτικό δηλαδή. Μα είναι πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό. Αν να πληρώνω λιγότερα και όταν να πληρώνω όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε. Γιατί εγώ είμαι κομμουνιστής που επί των ημερών μου υπήρχαν περισσότερα συνεργεία. Εγώ απευθύνω αυτό το θέμα σε αυτόν που μας παρακολουθεί, γιατί είναι δική του υπόθεση. Δεν αφορά τους βολεμένους του Δήμου. Αφορά τις λειτουργίες της πόλης. Μάλιστα. Είναι κρίσιμο γιατί σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να κάνει ένα έργο με αυτεπιστασία. Πρέπει να πάει στους εργολάβους. Οι εργολάβοι τι κάνουν? Συνέχεια αναθέσεις, παράταση παραλαβής. Ήρθε έργο στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ζητούσε παράταση παραλαβής για 1230 μέρες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι παιχνίδι παίζεται. Εδώ λοιπόν είναι κρίσιμο να μην παραδοθούν άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε ένα απαράδεκτο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που καταψηφίσαμε, ο οποίος φωτογραφίζει τα επόμενα κομμάτια του Δήμου που θα τα πάρουν οι ιδιώτες. Το μηχανολογικό και η υποβάθμιση του δεν ήρθε τυχαία. Από το leasing περάσαμε στη σύμβαση με τον ιδιώτη. Αυτό θα γίνει και σε άλλους χώρους. Γιατί όταν είχες 3.000. Κακό κατά ανάγκη, κύριε Σοβιανέ. Όλα κακά τα κάνει ο ιδιώτης. Ναι, τα κάνει πάρα πολύ κακά. Για το ιδιώτης επενδύει στο κέρδος. Και το κέρδος δεν παίρνει υπόψη του τις ανθρώπινες. Ενώ ο Δήμος επενδύει στη ζημιά, δεν νοιάζει, γιατί πληρώνουμε εμείς. Επενδύει στην ανάγκη να παράγει έργο και να δώσει υπηρεσίες. Και αυτές οι υπηρεσίες, και δουλειά. Και αυτές οι υπηρεσίες, κύριε οικονόμου, δεν μπορούν να γίνονται με ανταποδοτικότητα. Και εδώ διαφωνούμε με τους υποψηφίους των άλλων κομμάτων. Υπάρχουν 30 σελίδες, τιμοκατάλογος είναι. Τιμοκατάλογος. 30 σελίδες πόσο κοστίζει η πρόσβαση των Αθηναίων στις αθλητικές και στις πολιτιστικές υποδομές του Δήμου. Yes. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Θα πληρώνουμε για όλα? Ελεγχόμενη στάθμευση. Στη ρυθμιστική μελέτη που είπε ο Δήμαρχος προηγούμενα, η οποία κόστησε 160.000 ευρώ η μελέτη, έτσι, ξέρετε τι προβλέπει? Ότι είναι υπόλοιπο, λέει, πελατειακής λογικής το να παρκάρει ο άλλος ελεύθερα χωρίς να πληρώνει το αυτοκίνητό του. Θέλετε να καταργηθεί η στάθμευση? Βεβαίως. Τι είναι η ελεγχόμενη στάθμευση? Πάνω στον αναρτή, το χάος, είναι, όπως ήταν παλιά. Τι είναι η ελεγχόμενη στάθμευση, κύριε οικονόμου? Ο δημόσιος χώρος. Τάξη ο δρόμος στο είναι δημόσιος. Η τάξη είναι άλλο πράγμα, η παραβατική στάθμευση, και άλλο πράγμα να πληρώνω για να παρκάρω το αυτοκίνητό μου. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Μάλιστα. Πού θα πάει, θα πληρώνουμε για όλα και για τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε? Κύριε Σαγκελάρη, είναι λοιπόν κρίσιμο, και τελειώνω με αυτό, να μπει ένα τέλος σε αυτή τη λογική, και αυτό το τέλος περνάει μέσα από την κινητοποίηση ενός κόσμου που δημιουργεί τα δικά του δεδομένα καθημερινά. Ένα τέλος, όχι πόλη. Ένα δημοτικό τέλος. Ένα τέλος. Τέλος. Ελάτε, κύριε Σαγκελάρη. Η μάχη για τις εκλογές στο Δήμο της Αθήνας είναι και μια πολιτική μάχη. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό γιατί διασταυρώνονται και διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις σε σχέση με το πού θέλουμε μήνυμα, να πάει ο Δήμος. Όχι, εννοείται, δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι και ζήτημα, και αυτό προκύπτει και από την κουβέντα. Υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις και τι συνέπειες προκύπτουν από την διαφορετική πολιτική. Με συγχωρείτε, κύριε Καμίνη, που θα σας το πω. Το γεγονός ότι σε μια συνέντευξη στο Κόκκινο που σας πίεσαν να απαντήσετε για το νερό και για την ιδιωτικοποίησή του, αυτό δεν συνιστά τοποθέτηση ενός δημάρχου της πόλης της Αθήνας για το πιο βασικό κοινωνικό αγαθό. Το γεγονός ότι ψηφίσατε ότι κατέθεσε η Ανοιχτή Πόλη ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και το οποίο εσείς ίδιος είχατε αποχωρήσει. Μην το κάνουμε αυτό, κύριε Σοφιανέ. Το γεγονός ότι ο αντιδήμαρχος σας, ο κύριος Αβραντίνης, τοποθετήθηκε υπέρ της ιδιωτικοποίησης του νερού σε μια συνεδρίαση όπου εσείς απουσιάζατε. Αυτό, να με συγχωρείτε, δεν δείχνει σοβαρή, συνεπή πολιτική στάση τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μπουτάρης, οργανώνει δημοψήφισμα. Και πιστέψτε με, δεν στηρίζω καθόλου τον κύριο Μπουτάρη. Αυτό είναι ένα ζήτημα σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε δήμαρχος τα σημαντικά θέματα και τον τρόπο με τον οποίο τα ανοίγει. Όχι με μια συνέντευξη στο Κόκκινο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα συμφωνήσω με πολλά που έχουν υποθεί σε σχέση με το πώς έχει προκύψει η οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Καμίνης επέρεται για ένα οικονομικό πλεόνασμα της τάξης των 20 εκατομμυρίων, τη στιγμή από τον
από λογισμό του Δήμου προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή οφειλές σε προμηθευτές είναι 23 εκατομμύρια. Και όταν έχεις οφειλές σε προμηθευτές 23 εκατομμύρια, πώς θα προσέλθει ένας προμηθευτής να προμηθεύσει έστω και μέσα από τις δύσκολες και δεδαλώδεις διαδικασίες των διαγωνισμών, πώς θα προσέλθει ένας προμηθευτής να προσφέρει και λάμπες και άσφαλτο και κάδους και όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινότητα των πολιτών. Επομένως, το ζήτημα της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου, το οποίο έχει χτιστεί πάνω στην ουσία στην κατάρρευση των δημοτικών υπηρεσιών, καλό θα ήταν να μην το ξανακούσουμε δημόσια σε αυτή την κουβέντα. Γιατί αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε, θα μπορούσαμε να κλείσουμε όλους τους παιδικούς σταθμούς και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομική εξυγίανση. Το επιθυμεί κανένας αυτό? Κύριε, εμείς προσωπικά δεν το επιθυμούμε. Για την αποτέφρωση αυτό... να πείτε μια κουβέντα στο τέλος, γιατί ρωτάνε αρκετοί. Ρωτάνε αρκετοί εδώ. Και να το πείτε και όλοι, αν θέλετε. Αν θέλετε. Εμένα ρωτάνε για την αποτέφρωση. Όχι, όλους. Όλους. Μια και είστε εκτός. Για την αποτέφρωση. Να πάρετε θέση, για θα μου δώσετε και μια ευκαιρία, γιατί το θέμα της αποτέφρωσης ενδεχομένως θα μπορούσα να δώσω και εγώ μια απάντηση στο ζήτημα του τζαμιού που δεν μίλησα πριν. Α, ναι, και ναι, για μένα ναι, είναι ναι, και πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα θέμα το οποίο εντέχνως και για επικοινωνιακούς λόγους έχει μπει σε αυτή την ατζέντα. Για το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα για το τζαμί και όλη η προεκλογική περίοδος έχει μπει ένα ζήτημα που αφορά το τζαμί, κατά την άποψή μου είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν βοηθάει στο δημόσιο διάλογο. Και ο τρόπος, θα σας απαντήσω, και ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει, το μόνο που εξυπηρετεί είναι να σπέρνει το μίσος και το φόβο στις γειτονιές της Αθήνας. Και ο κύριος Φιλιοτόπουλος είναι υπόλογος στους πολίτες στην Αθήνα για αυτή την πρακτική. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα να το απαντήσει. Για τον κύριο Φιλιοτόπουλο, από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέμε είναι ότι προφανώς πρέπει να υπάρχουν λατρευτικοί χώροι. Όχι μόνο ένας, είναι καλό να υπάρχει μια διασπορά. Κύριε, να γίνει και στο Βοτανικό, να γίνει και σε άλλες περιοχές. Να γυρίσουμε τζαμιά δηλαδή. Την Αθήνα, κοιτάξτε πάντων, να τζαμιά. Δείτε, όπου υπάρχει αυτή. Και ο κύριος Σοφιάνος το είπε πριν, δεν το είπε δεν τίποτα. Μόνο σε μένα βλέπω ότι. Εσείς λέτε παντού τζαμιά. Δεν λέω παντού. Δεν λέω παντού τζαμιά. Όπου... καλό είναι να μην υπάρχει γκαιτοποίηση. Και ο κύριος Λιτζής το είπε πριν αυτό, κύριε οικονόμου. Να μην υπάρχει γκαιτοποίηση. Να μην υπάρχει. Εσείς είστε υπέρ της γκαιτοποίηση. Το να υπάρχει μόνο σε έναν χώρο και να πηγαίνουν. Όχι να γίνει το τέμενο, αλλά όχι να γεμίσουμε τεμένοι που λέτε εσείς. Να σας πω, κύριε οικονόμου, ξέρετε ότι μέσα στο Hilton σήμερα λειτουργεί τζαμί. Είμαστε δηλαδή να έχουν λατρευτικά δικαιώματα μόνο οι εμμύριδες που έρχονται, κύριε, γιατί μόνο αυτοί αξίζουν, ή και σε άλλες περιοχές της Αθήνας και έξω από την Αθήνα. Ελάτε. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν παράνομα σε υπόγεια, όπου συνοστίζονται εκατοντάδες νοσοκομάνοι. Με αυτόν τον τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε, και όχι στερώντας τις θρησκευτικές, τα θρησκευτικά δικαιώματα. Και είμαστε, ναι, είμαστε υπέρ και της αποτέφρωσης. Πρέπει να υπάρχουν χώροι, δεν το συζητώ. Που να, και για την αποτέφρωση και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε και πάρα πολύ και στη λειτουργία του Δήμου και στην αποσυμφόρηση. Επειδή αναφερθήκατε και στον κύριο Σπυλιοτόπουλο και επειδή είναι και ορισμένοι φίλοι που παρακολουθούν από κάποιο σημείο και μετά και δεν έχουν ενημερωθεί, ο κύριος Σπυλιοτόπουλος επέλεξε να μην έρθει, παρότι είχε αρχικά συμφωνήσει. Σε επιστολή που έστειλε στην εκπομπή, αναφέρει ότι δεν διασφαλίζονται απαραίτητες προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή, καθώς δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια της παρουσίας ορισμένων εκ των υποψηφίων και της απουσίας άλλων. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, δηλαδή δεν τον ενοχλεί άδεια καρέκλα του κυρίου Κασιδιάρη, αλλά η γεμάτη δική μου. Είναι και αυτό, μια εξήγηση. Κύριε Καπερνάρε. Λοιπόν, καλά. Καταρχήν να πάρουμε ένα σοβαρότατο θέμα που είναι το τέμενος πάνω απ' όλα και μετά τα τζαμιά. Άλλο τέμενος και άλλο τζαμιά. Το τέμενος το οποίο μάλιστα θα κοιτάζει προς τη Μέκα. Ακούστε, είμαστε κάθετοι. Εμείς δεν θα γίνει στην Αθήνα τέμενος και δεν θα γίνει στην Αθήνα τζαμί. Ας αποφασίσει η κεντρική εξουσία να λάβει την ευθύνη. Για ποιο λόγο? Διότι από το 2006 ισχύει ο καλλικρατικός νόμος που ψήφισαν όλοι και αποδέχτηκαν ότι σοβαρά θέματα θα μπαίνουν σε τοπικά δημοψηφίσματα. Το είπαμε αυτό. Είναι ένα σοβαρό θέμα να ρωτήσουμε τους κατοίκους της Ακαδημίας Πλάτωνος αν θέλουν μολ που έχει προσυμφωνήσει ο κύριος Καμίνης ή αν θέλουν τζαμί. Θα ρωτήσουμε και τους κατοίκους του Βοτανικού. Εμείς λέμε όχι. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα από τα δύο. Όχι. Να μην είναι χάλια όπως είναι. Πρώτα απ' όλα ακούστε. Να αφήσουμε την περιοχή που θα βγούμε. Να σας απαντήσω. Όταν με ρωτάτε το χρόνο δεν είναι μόνο με τσιμέντο. Ακούστε γιατί διαφωνούμε και για τους προοδευτικούς. Να μας πει τι λέει. Γιατί διαφωνούμε και για τους προοδευτικούς. Κύριοι, υπάρχει ένας νόμος. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Τοπικά θέματα, τοπικά δημοψηφίσματα για σοβαρά θέματα. Αυτά πιστεύω και πιστεύετε κι εσείς όλοι μας ότι είναι σοβαρά θέματα. Όταν λοιπόν πρέπει να βάλουμε σε τοπικό δημοψήφισμα εάν θέλουν οι κάτοικοι της Ακαδημίας Πλάτωνος τζαμί, αυτό θα το αποφασίσει εκεί ο ενεργός πολίτης που θα πάρει και την ευθύνη. Δεν θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο κύριος Σακελαρίδης γιατί έτσι τους γουστάρει. Το άλλο θέμα είναι το εξής. Έχω κάνει δύο ερωτήσεις στον κύριο Δένδια και δεν έχει απαντήσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, ο γνωστός
αριθμός στην κεντρική εξουσία των λαθρομεταναστών ή των νομίμων μεταναστών και ποιο είναι το ύψος του πληθυσμού των μουσουλμάνων, έτσι ώστε να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται. Δεύτερον, γιατί να τα πληρώσει αυτά ο Δημότης ή ο Έλληνας τα έξοδα της κατασκευής τζαμιού? Ποιος θα το διαχειρίζεται το τζαμί? Οι Σιίτες, οι Σουνίτες. Και ποιος θα τα πληρώσει, κύριε Καπενάρε? Ποιος θα κάνει αναλάβει τις ευθύνες της μουσουλμανοποίησης? Εσείς θα αναλάβετε τις ευθύνες της μουσουλμανοποίησης της Αθήνας. Το ξέρετε ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι σήμερα στην Αθήνα? Εσείς το ξέρετε, έχουν δικαίωμα οι Έλληνες μουσουλμάνοι. Εσείς φέρετε τη διαφορά και τη διαφορά. Ποιος να τα πληρώσει, σε ήχηδες από την Αραβία? Ακούστε κύριε, μισό λεπτό κύριε. Μου διευκρινίστε κάτι, η θρησκεία καθορίζει και την παραβατικότητα? Ακούστε, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η παραβατικότητα έχει αυξηθεί. Αν δείτε τις στατιστικές. Είναι σαφής η ερώτηση. Όχι, κύριε. Δεν είναι έτσι, κύριε Λυριτζή. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή λέω η παραβατικότητα είναι εκ μέρους αυτών των ανθρώπων οι οποίοι λέει θα παραβιάσουμε τον νόμο. Ο νόμος λέει σοβαρά θέματα, τοπικά δημοψηφίσματα. Ερώτημα. Γιατί, κύριε, παραβιάζετε τον νόμο? Για ποιο λόγο δεν λαμβάνετε υπόψη τον νόμο που σας υποχρεώνει σοβαρά θέματα σε τοπικό δημοψήφισμα? Και εμείς δεν λέμε γιατί τον μπερδεύουν. Προσπαθούν να δουλέψουν τα νερά και λένε δεν έχει να κάνει, λέει, το τοπικό δημοψήφισμα με την άνεξη θρησκεία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να πιστεύει όποιον θέλει Θεό. Βάλι, αλλά όμως όχι το τζαμί σε ένα διαμέρισμα. Έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει να το λατρεύει δίπλα μου. Ναι. Να μην σε βλέπω. Εκτός Αθηνών και κάτι άλλο. Επειδή άφησα και μονολόγησε ο κύριος Σακελαρίδης, σας άφησα και είπατε αυτό που θέλατε. Δεν πρέπει να απαντήσετε. Ερώτημα λοιπόν στον κύριο Δήμαρχο. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, εμείς θα κάνουμε, θα επαναφέρουμε τα γάλατα, ακόμα και αν στοιχίζει αυτό και μειώσουμε. Θα πληρώσει ο Δήμος τρία χρόνια που τα έχει κόψει παράνομα. Δεν εφαρμόζει τον νόμο που λέει ότι πρέπει να δίνει γάλατα στους συλλέκτες των απορριμμάτων. Γιατί δεν δίνει γάλατα? Δεύτερον, αν διαμαρτυρήθηκε σήμερα, πάμε να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο. Ξέρετε τι λέει το μεσοπρόθεσμο? Πρώτον, εξορθολογισμό των προνοιακών επιδομάτων. Πήρε θέση στη σελίδα 48 του μεσοπροθέσμου, το έχει πάρει είδηση. Περιορισμό προσλήψεων, το ξέρει. Περιορισμό μισθολογικής δαπάνης, το ξέρει. Πήρε θέση ως δήμαρχος. Να πει τι λέτε, τα προνοιακά επιδόματα μου τα κόβετε. Πήρε θέση σε αυτό. Ένα άλλο. Γιατί δεν συζητάει για τους πληστηριασμούς? Βάλτε μια γιατί δεν παίρνει θέση στους πληστηριασμούς που μπαίνουν αλλοεθνείς και παίρνουν τα καταστήματα των Ελλήνων στην κεντρική αγορά? Άμα έχουν δικαίωμα, κύριε Καπενάρη, τι να κάνουμε τώρα? Να πάει να συμπαρασταθεί. Άμα έχουν δικαίωμα, να πάει να συμπαρασταθεί, γιατί τους παίρνει από πρόστιμα και από τέλη τους παίρνει. Έτσι όπως το λέτε, είναι σαν ο αλλοεθνής να είναι συνώνυμο του παράνομου. Δεν είναι όμως έτσι. Όλοι οι αλλοεθνείς είναι παράνομοι. Όχι. Έτσι όπως το λέτε. Συγγνώμη, είναι σαν να συνόλου του παραγωγή. Θα τους καλέσει για τον εξορθολογισμό, διότι όταν τους φορτώνει με πρόστιμα, όταν δεν μπορούν να πληρώσουν τα πράγματα, τους παίρνει τα μαγαζιά γιατί δεν πληρώνουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, επειδή ρωτούν και ορισμένοι προφανώς και από το Δήμο, εάν η ιστορία της όχι έφεσης αφορά τους πάντες και τον Απαθνά και την καθαριότητα κτλ. Γιατί δεν δώσετε απάντηση? Δώσετε απάντηση μόνο για το ένα κομμάτι. Πάμε. Είναι κρίσιμο αυτό. Πρώτα απ' όλα για την αγορά για την οποία μιλάει τόσο πολύ ο κύριος Καπερνάρος. Κι αν πάω ή δεν πάω. Έχω πάει πάρα πολλές φορές στην αγορά. Πάμε μαζί αύριο. Κύριε Καπερνάρη. Μόνος σας. Μόνος μου. Κύριε Καπερνάρη. Σε ανύποπτο χρόνο. Εντάξει, δεν θα μου επιβάλλετε και την παρέα με την οποία θα πάω. Δεν έχει χρόνο. Λοιπόν, όχι, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Δεν είναι θέμα κοινωνικό, αλλά ο κύριος Καπερνάρος. Ας πάει να ρωτήσει τον πρόεδρο των Κρεοπολών, τον κύριο Τσιρόνη, που ήταν προχτές σε μια συγκέντρωση που έκανα, και τον κύριο Κοράκη των Ιχθυοπολών, ο οποίος επίσης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο επανειλημμένα έχουν κάνει παρέα και έχουν μιλήσει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν τη συντριπτική πλειονότητα των εμπόρων μέσα στην αγορά. Προχτές πέρασε από τη Βουλή επίσης μια χαριστική ρύθμιση για τα χρέη. Όποιος πάει στην αγορά και ρωτήσει, θα ξέρει ότι οι σχέσεις του Δήμου αυτή τη στιγμή με τους εμπόρους είναι οι πλέον αγαστές που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Έχουμε σταθεί δίπλα τους, τους κάνουμε ρυθμίσεις διαρκώς για τα χρέη τους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι το λένε και δεν έχω να επεκταθώ τώρα παραπάνω σε αυτό το πράγμα. Τηλεγραφικά για να προλάβετε και λοιπόν, την τελευταία. Από εκεί και πέρα. Στο θέμα του γάλακτος. Πράγματι είναι αυτή η ιστορία. Δεν έχει πάει το γάλα τώρα τα τελευταία τρία χρόνια στους εργαζόμενους. Είναι μια ρύθμιση η οποία είναι απερχιωμένη. Εν πάση περιπτώσει,
Τώρα ο Δήμος επιτέλους εξασφάλισε τα μέσα και θα το κάνει. Τρία χρόνια γιατί το κόψατε. Κύριε Καπερνάρε, δεν είναι δυνατόν όμως. Κύριε Καπερνάρε, σας παρακαλώ. Είπαμε να κάνουμε μια πτήση. Είπατε, εσείς το επαναφέρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα και μας μιλάει για προνοιακά επιδόματα. Ο Δήμος ξεκίνησε με μια κοινωνική πολιτική μιας άλλης εποχής, όπου είχε τα συσίτια και τους ξενώνες των Αστέγων, που καλώς υπήρχαν και καλώς τα είχε κάνει τότε η Διοίκηση Κακλαμάνη, για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. Από τότε ξέσπασε μια αυθεντική ανθρωπιστική κρίση και πήγαμε στους αριθμούς των 20.000 ανθρώπων. Οπότε μην καθέστε να μου λέτε τι έκανα εγώ για τα προνοιακά επιδόματα, κυβέρνηση κτλ. Ο Δήμος κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του εδώ πέρα. Αντί να έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος να δημαγωγεί συνέχεια και να βγαίνει συνέχεια, λέτε γιατί δεν διαμαρτύρεσαι. Τη δουλειά μας πρώτα απ' όλα να κάνουμε. Ο δήμαρχος εδώ δεν είναι ένας διαμαρτυρόμενος. Ο δήμαρχος πρέπει να φροντίζει τους ανθρώπους σε μεγέθη τέτοια, τα οποία δεν αυτή τη στιγμή η χώρα δεν τα αντέχει. Το αποτεφρωτήριο θα γίνει, κύριε δήμαρχε. Προημερών παρουσίασα την τροπολογία για την απλούστευση της νομοθεσίας, γιατί όλοι το ξέρουμε. Πόσα χρόνια και ο κύριος Μπουτάς, δυστυχώς, είναι αδύνατον σχεδόν να χωροθετηθεί, όπως είναι η νομοθεσία τώρα, αποτεφρωτήριο. Παρουσιάσαμε την απλούστευση, πιστεύω θα την υποστηρίξουν όλοι, για να μπορέσει και στη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσει και στην Αθήνα και όπου χρειάζεται. 30 δευτερόλεπτα κυριολεκτικά ο καθένας και κλείσαμε, κύριε. Εγώ, ο τρίτος κύκλος που ο κύριος Καμίνης μίλησε 5 λεφτά. Ναι, αλλά είστε όλοι εναντίον ενός. Δεν υπάρχει άλλος κύκλος, κύριε. Αυτός είναι ο τελευταίος. Κλείνουμε εδώ. Ελάτε, κύριε. Είμαστε 2 ώρες γεμάτες που λέμε. Μπορεί να μείνει, κύριε Κακλαμάνη μου. Ελάτε, μην μιλήσετε. Μπορεί να μείνει, αλλά δεν είπε τίποτα. Εδώ είναι η απάντηση. Θα περνάει περισσότερο από όλους. Ελάτε, κύριε Κακλαμάνη. Εδώ είναι η απάντηση στον κύριο Σακελαρίδη με μερικά από τα 17 πάρκα 100 θερμάντων συνολικά, ότι είμαι ο δήμαρχος του Τσιμέντου. Και είναι και τα υπόλοιπα εδώ. Πράγματι έκανα τσιμέντο. Παραδείγματος χάρη, τη νέα δημοτική πινακοθήκη. Δεν γίνεται χωρίς τσιμέντο. Γίνεται μόνο με αυτά. Είναι οι 5 βρεφονιπιακοί σταθμοί. Είναι οι άλλοι 5 λέσκες φιλίας. Αυτά δεν γίνονται με πράσινα φύλλα. Γίνονται με πράγματι όταν χρησιμοποιείς τσιμέντο. Κλείνοντας, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, ακούστε να δείτε. Ο Δήμος της Αθήνας. Αν δεν μπείτε σε δεύτερο γύρο, έχει γίνει επιχείρημα, έχει γίνει σαν δώρο. Μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης και 2 περιφέρειες, σε συμφωνία Σαμαράν Βενιζέλου, προκειμένου να στηριχθεί εσωκομματικά ο κύριος Βενιζέλος σε συγκεκριμένους υποψηφίους. Κύριος Σπηλιωτόπουλος μπορούσε σήμερα να είναι λίγο ήσυχος, γιατί εν μέρη είχε εν πρόσωπο τον κύριο Καμίνη σήμερα εδώ, που έλειπε ο ίδιος, παραδείγματος χάρη, κατά τρόπον απρεπή. Θα τελειώσω. Η δική μου πραγματικά ανεξάρτητη υποψηφιότητα εχάλασε αυτή τη συμφωνία. Εξού και εφευρέθηκε η διπλή υποψηφιότητα με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, το πήρε τελευταία χαμπάρι και γι' αυτό έχει εκνευριστεί και έχει χάσει την ψυχραιμία του. Όπως μέσα στο πρόγραμμά του λέει για ενοποίηση του λόφου της Ακρόπολης με την Πνίκα, κάτι που έχει γίνει από το 1910 από την τότε Βασίλισσα. Δηλαδή δεν είναι τώρα ότι δεν ξέρουμε την Αθήνα, δεν ξέρουμε και την ιστορία της Αθήνας. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι σήμερα στους Αθηναίους και τις Αθηναίες, με όσα είδαν και άξον, με όσα θα δουν και θα ακούσουν την ερχόμενη εβδομάδα, και τους λέω, αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, έχετε υποψήφιο τον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, θα επαναλάβω για τρίτη φορά την ερώτηση. Αν δεν είναι στο δεύτερο γύρο, θα υποψήφιζε την υποψηφιότητα του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος προέρχεται από τον ίδιο ιδεολογικό πολιτικό χώρο. Ξεκάθαρα όταν με είχατε ρωτήσει, αλλά επειδή δεν διακατέχομαι από πολιτικό αλτρουισμό και δεν απαντάω ο κύριος Σπηλιωτόπουλος, τοποθετήθηκα ξεκάθαρα εχθές και είπα. Έτσι. Έρω την προσωπική μου, γιατί εγώ δεν παριστάνω τον πολιτικό τσομπάνο. Και ποιον θα ψηφίσετε, κύριε Καμίνη? Μπορεί να ψηφίσω. Αν δεν είστε εσείς το δεύτερο, ποιον θα ψηφίσετε? Θα δω ποιοι θα τον είναι. Τον κύριο Καμίνη ή τον κύριο Σακελαρίδη? Θα δω ποιοι θα είναι και τότε θα τα ξαναπούμε, κύριε, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου. Καλώς. Ο Δημάρχος δεν δεσμεύτηκε για το ερώτημά σας, κύριε Λυρίτζη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αξιολόγησης που υποχρεωτικά το 15% το οδηγεί στη διαδικασία της απόλυσης. Άρα καινούργια προβλήματα στο Δήμο μας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτά τα χρόνια σηκώσαμε το βάρος της αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική Καμίνη. Με θέσεις, με επιχειρήματα, προσπαθώντας να πείσουμε, να πιέσουμε, να συμφωνήσουμε σε θέματα που μπορούσαμε και υπάρχουν και θέματα που έχουμε συμφωνήσει. Είναι γνωστή η πείρα αγώνων και διεκδικήσεων που έχουμε δώσει, καθώς και οι προτάσεις και οι θέσεις μας για την Αθήνα. Από εκεί και πέρα δεν φτάνει μόνο το να γνωρίζεις τα προβλήματα της πόλης. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
πρέπει να δεις με ποια πολιτική θα αντιπαραδεθείς, θα κινητοποιήσεις. Βάλτε μια τελεία το μήνυμα της τελευταίας εβδομάδας να το δώσετε. Θα ήθελα, τι έχουμε κι άλλο γύρω. Γι' αυτό το λέω. Ένα μικρό διάλειμμα είναι το αναγκαστικό. Πάντα σε μένα για... πέφτει το διάλειμμα. Τι να κάνουμε, τυχερώσετε. Ο κ. Καπερνάρης θα μιλάει περισσότερο. Διαφημιστές σας προτιμούν, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, ο διάλειμμα και συνεχίζουμε με το μήνυμα το δικό σας και τον υπόλοιπο. Πάμε.